ολοκληρώθηκε το Eco Rally Ακρόπολης 2022, ένας αγώνας που έφερε την Ελλάδα στο επίκεντρο του παγκοσμίου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η υπερειδική διαδρομή που διοργανώθηκε ξανά στο Ολυμπιακό Στάδιο μετά από 16 χρόνια και παρουσία 60.000 και πλέον θεατών αποτέλεσε μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του Eco Rally Ακρόπολης και το φινάλε βρήκε μεγάλο νικητή, τον Βέλγο οδηγό Thierry Neuville. Το φετινό Eco Rally Ακρόπολης ήταν εντυπωσιακό και καθηλωτικό, με ανατροπές και θέαμα, επιβεβαιώντας τον τίτλο του ως Ράλι των Θεών, ένας αγώνας ξακουστός σε όλο τον κόσμο, ταυτόσιμος με την Ελλάδα και το φυσικό της περιβάλλον, που πέρα και πάνω από οποιασδήποτε συνθήκες, εξακολουθεί να αποτελεί θεμέλιο λίθο του παγκόσμιου πρωταθλήματος Ράλι. Η Ελλάδα, για σχεδόν μία εβδομάδα, αποτέλεσε επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η πιο χρυσή σελίδα γράφτηκε στο ΟΑΚΑ με 60.000 θεατές να κατακλείζουν τις κερκίδες για να παρακολουθήσουν την υπερειδική διαδρομή που διοργανώθηκε και πάλι μετά από 16 χρόνια με απόλυτη επιτυχία. Το Ολυμπιακό Στάδιο αποχωρίστηκε τον αγωνιστικό χώρο για μια ασφάλτινη διαδρομή συνολικού μήκους 2 χιλιόμετρων και οι χιλιάδες θεατές απόλαυσαν υψηλές ταχύτητες και ωραίες μάχες. Η χάραξη της διαδρομής ήταν παράλληλη, δηλαδή τα αυτοκίνητα αγωνίζονταν αναδιάδες, χαρίζοντας μια μοναδική εικόνα σε όλο τον κόσμο. Μεγάλος νικητής στο Eco Rally Ακρόπολης, όχι μόνο στο Super Stage, αλλά και στο φινάλε του αγώνα, ήταν ο Βέλγος Thierry Neuville, οδηγώντας μάλιστα και την Hyundai σε έναν μεγάλο θρίαμβο, με την κορεάτικη ομάδα να ανεβαίνει και στις τρεις πρώτες θέσεις στο βάθρο των νικητών, με τους ομόσταυλούς του, τον Εσθονό Ott Tanak και τον Ισπανό Danny Sordo να τον ακολουθούν. Αξίζει να αναφερθεί ότι η τελευταία φορά που ένας κατασκευαστής κατέκτησε και τα τρία σκαλιά στο βάθρο, στο Ράλι Ακρόπολης, ήταν το 1989, οπότε η Lancia είχε κάνει το 1-2-3 με 3 Delta Integrale.